αυξημένο ενδιαφέρον ή αντίκτυπο. Η διάχυση της κρίσης θα είναι ακόμη πιο καταστροφική, με βαθιές συνέπειες για την περιοχή και πέραν αυτής. Και έχουμε την ευθύνη να δράσουμε. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με την Πρόεδρο, μιλήσαμε για την κοινή μας ανησυχία σε ό,τι αφορά στη σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα. Αυτό που εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας είναι μια ανθρωπιστική τραγωδία. Είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια στους αμάχους ως το δυνατό πιο αποτελεσματικά. Ο θαλάσσιος διάδρομος της Κύπρου στοχεύει στην αύξηση της βοήθειας, συμπληρώνοντας άλλες οδούς όπως η σημαντική διέλευση από την Αίγυπτο στη Ράφα και οι ρήψεις από Έρος από την Ιορδανία. Είναι επίσης σαφές ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που απλά πρέπει να ξεκλειδώσουμε όλες τις διαδρομές. Από τον περασμένο Οκτώβρη, η ομάδα μας εργάζεται ακούραστα για την εκπώνηση του θαλάσσιου διαδρόμου μονής κατεύθυνσης προς τη Γάζα με αφετηρία τη Λάρνακα. Δεν το κάναμε για κανένα άλλο λόγο από την πεποίθησή μας ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καρδιά της Ευρώπης, η Κύπρος έχει ηθικό καθήκον να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αξιοποιώντας το ρόλο της και τις άριστες σχέσεις της με όλες τις χώρες της περιοχής. Ούρσουλα, κυρία Πρόεδρε, και το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καλά, είσαστε από την αρχή μια σταθερή και ένθερμη υποστηρίκτρια του Κυπριακού Θαλάσσιου Διαδρόμου. Σας ευχαριστώ για το όρομό σας και για την ηγεσία σας. Η Κύπρος εκτιμά βαθύτατα την πλήρη υποστήριξη από εσάς προσωπικά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλους εταίρους με τους οποίους είχαμε εντατικές διαβουλεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Ταυτόχρονα, η ειδική συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η σημαντική εντολή της να συντονίζει, να αυξάνει και να τυποποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα είναι επίσης σημαντικά στοιχεία για να καταστεί ο διάδρομος μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη, θαλάσσια σανίδα σωτηρίας για τους αμάχους στη Γάζα. Σήμερα μας ενώνει ένα κοινό όραμα για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής τραγωδίας των αμάχων στη Γάζα, εδώ στο κοινό κέντρο συντονισμού διάσωσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο το τμήμα των κρίσιμων υποδομών του σχεδίου Αμάρθια. Η άλλη κρίσιμη εγκατάσταση στο σχέδιο Αμάρθια είναι το Cyclops, το κέντρο για την ασφάλεια της ξηράς των ανοιχτών θαλασσών και των λιμένων, το οποίο δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ, στο κέντρο συντονισμού, παρακολουθούμε επίσης όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από την Κύπρο, όπως έχουμε διαπιστώσει. Διεξοδικά ο αριθμός των μεταναστών από τη Συρία και το Λίβανο αυξάνεται σταθερά τους τελευταίους μήνες, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την Κύπρο. Και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας και σε αυτό το θέμα, Ούρσουλα, και όπως ακριβώς κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε με τρόπο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Με την Πρόεδρο συζήτησα επίσης σήμερα το πρωί τις προσπάθειές μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το δίκαιο της αξίας και της αρχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μια λύση του κυπριακού προβλήματος θα είχε επίσης ηχηρό περιφερειακό αντίκτυπο. Συμφωνήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τις εξελίξεις στο κυπριακό ζήτημα και στο πλαίσιο αυτό ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, στις οποίες το κυπριακό ζήτημα αποτελεί βεβαίως βασικό συστατικό στοιχείο. Αγαπητή Ούρσουλα, για άλλη μια φορά είναι μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσω με εσάς και την ομάδα σας στην Κύπρο, προκειμένου να υλοποιήσουμε την πρωτοβουλία Αμάρθια του θαλάσσιου διαδρόμου για την παράδοση βοήθειας στη Γάζα. Στο ταξίδι μας μόλις τώρα αρχίζει. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο. Ευχαριστώ θερμά που με καλωσορίσατε την ομάδα μου και εμένα εδώ στη Λάρνακα και ιδιαίτερα στο κέντρο
συντονισμού και έρευνας. Βρισκόμαστε εδώ διότι οι Παλαιστίνοι και ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στη Γάζα χρειάζονται όλη τη δικιά μας την βοήθεια. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι φρικτή, είναι οικογένειες, αθώες οικογένειες, παιδιά που έχουν πάρα πολλές ανάγκες και σήμερα αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή στην Γάζα και στεκόμαστε δίπλα από τους αμάχους στην Παλαιστίνη. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μια τεράστια προσπάθεια βοήθειας, χρηματικής βοήθειας για τους Παλαιστινίους στη Γάζα και στην περιοχή. 250 εκατομμύρια ευρώ φέτος, όμως η πρόκληση, η κύρια πρόκληση είναι να φτάσει αυτή η βοήθεια επί του εδάφους στη Γάζα. Και γνωρίζουμε τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζονται στα σύνορα μέσα από το Ράφα είτε μέσα από τον διάδρομο από την Αίγυπτο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ηνωμένα Αραμμυράτα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως υποστηριζόμενες και από άλλους εταίρους, έχουμε ανακοινώσει την πρόθεσή μας να ανοίξουμε το θαλάσσιο διάδρομο προκειμένου να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια διαθαλάσσης. Μαζί οι χώρες μας προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω σε αυτό το μοντέλο προκειμένου να δώσουν αυτή τη βοήθεια, τη θαλάσσια βοήθεια, και γι' αυτό σας είμαι ευγνώμων, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νίκο, καθώς επίσης ευγνώμων και στο λαό της Κύπρος για την ηγετική σας θέση για τη δημιουργία λοιπόν της πρωτοβουλίας Αμάρθια. Ήταν εντυπωσιακό πραγματικά που είδαμε και που επισκεφτήκαμε τους διάφορους χώρους όπως αυτό το σχέδιο αναπτύσσεται και επίσης επιπρόσθετες προσπάθειες για παροχή βοήθειας ανθρωπιστικής και η Κύπρος λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Αμοιρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί όλες αυτές οι χώρες και η δικιά σας η ατελείωτη εργασία προκειμένου να δημιουργηθεί αυτός ο διάδρομος παρά τις δυσκολίες, παρά τις προκλήσεις. Και πραγματικά αυτό μας εμπνέει και ευχόμαστε ότι την Κυριακή θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα δω ότι η αρχική πιλωτική επιχείρηση θα ξεκινήσει σήμερα, θα γίνει σήμερα, που είναι μια με το κέντρο, με το Road Central, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαιρετική τους εργασία και τις ακούραστες προσπάθειες τους. Κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος υπήρξε πάντοτε μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και χάρη στην πρωτοβουλία Αμάρθια αυτό επιδεικνύει για ακόμη μια φορά αυτό το σημαντικό ρόλο της Κύπρου και θα ήθελα να καλωσορίσω την ηγετική στάση και θέση του Προέδρου, ο οποίος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις προσπάθειες του Προέδρου, τον Μοχάτι Μιτζαγέτ, ο οποίος έχει κινητοποιήσει την στήριξη, έχει ενεργοποιήσει αυτό το διάδρομο, έχει διασφαλίσει η πρώτη από πολλές αποστολές βοήθειας στον κόσμο της Βορείου Γάζας και καλώ όλους τους συμμέτοχους να βοηθήσουν λοιπόν σε αυτή τη βοήθεια και βεβαίως μπορείτε εσείς να βασιστείτε πάνω μας. Ο θαλάσσιος διάδρομος μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Όμως παράλληλα οι προσπάθειές μας για την παροχή βοηθείας στους Παλαιστινίους μέσα από όλες τις πιθανές όδους και βεβαίως θα συνεχίσει. Και ως μέρος της επιχείρησης αυτής έχουμε ξεκινήσει 41 πτήσεις και μεταφέρουν 1.800 τόνους βοηθείας, 41 πτήσεις λοιπόν 1.800 τόνους βοηθείας, και θα συμπεριλάβουμε και άλλες δυνατότητες όπως ρήξεις για παράδειγμα αέρος εάν θεωρηθεί ότι αυτό είναι αποτελεσματικό. Όμως οι δράσεις μας δεν σταματάνε εδώ, θα πρέπει επίσης να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να προλάβουμε περαιτέρω πολεμικές συγκρούσεις. Είμαι σε επαφή με τον βασιλιά Απτούλα της Ιορδανίας, κράτησε στην
θάλασσα, ερυθρά θάλασσα είναι πάρα πολύ σημαντική και επίσης πάρα πολύ σημαντικές υποδομές έχουν υποστεί πλάβες λόγω των επιθέσεων των Χούτις. Άρα λοιπόν γι' αυτό έχω ξεκινήσει λοιπόν αυτή την ασπίδα, αυτή την επιχείρηση με το όνομα ασπίδα και γνωρίζω ότι η Κύπρος έχει αναπτύξει δύο αξιωματικούς και σας ευχαριστούμε για αυτό. Οι ασπίδες, η Ευρώπη λοιπόν πουτρά προκειμένου να υπάρξει ελεύθερη ναύση πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Και τέλος θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την μέρα μετά από αυτή τη δράση. Δηλαδή αποφασίσαμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε με αυτή τη σημαντική προοπτική και αυτή η προοπτική συνεχίζει να βρίσκεται στην λύση των δύο κρατών. Αυτό προϋποθέτει μια άμεση ανθρωπιστική βοήθεια που θα οδηγήσει σε σημαντική ακεχηρία. Είναι σημαντικό ότι δεν μπορεί να υπάρξει μετάθεση, υποχρεωτική μετάθεση των Παλαιστινίων και θα συνεχίσουμε εμείς να καλούμε για την άμεση άνευ προϋποθέσεις απελευθέρωση των ομήρων από την Χαμάς και θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί το momentum για αυτές τις δράσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι εργάζονται εδώ στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τον σημαντικό ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσετε και έχετε διαδραματίσει στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Αμάρθια. Ήδη έχετε διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν αυτό έρχεται επιπρόσθετα με τις ευθύνες σας. Εσείς δείχνετε ποια είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και γνωρίζω ότι ο λαός της Κύπρου γνωρίζει πώς είναι να νιώθει κανείς την απώλεια και τον πόνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρε, βρίσκεται κοντά σας στις προσπάθειες που έχετε αναλάβει για την επίλυση, την ελληνική επίλυση του κυπριακού προβλήματος και σε αυτό το θέμα μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Σας ευχαριστώ. We go this way? Δόθηκαν οι δηλώσεις, κυρίες και κύριοι, και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μας ακούει.